Κύναρος. Η Κύναρος αποτελεί ένα από τα 16 ελληνικά νησιά που προσπαθεί η Τουρκία να δημιουργήσει θέματα. Τι έγινε λοιπόν. Τώρα δεν τη βολεύει λοιπόν αυτή η ιστορία. Μα όχι, βεβαίως και δεν τη βολεύει. Ίσα-ίσα τώρα θα έχουμε και ένα τρίτο μάτι το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι εδώ προκαλείται το διεθνές δίκαιο. Τι έκανε η Τουρκία λοιπόν όταν έγινε το τραγικό περιστατικό το βράδυ εκείνο και στις 3:30 το πρωί το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας μέσω του ΕΞΕΔ έβγαλε σήμα για έρευνα και διάσωση. Σε μισή ώρα η Τουρκία έβγαλε άλλο νόταμ και λέει μην αναφέρεστε στο ΕΞΕΔ, αναφέρεστε στο τουρκικό κέντρο επιχειρήσεων γιατί την έρευνα και τη διάσωση θεωρούμε ότι την έχουμε εμείς. Αυτό το κάνει τα τελευταία 25 χρόνια, μετά το 1974. Εμείς παρόλα αυτά ασκούμε έρευνα και διάσωση και τα εθνικά μας και κυρίαρχα δικαιώματα, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, με μία εξαίρεση στην εποχή του Σιμίτη, τα ασκούν τον καλύτερο τρόπο. Δύο λεπτάκια. Άρα, ξεκάθαρα, εμείς δεν συμφωνήσαμε εδώ τη λήξη της τουρκικής προκλητικότητος. Η τουρκική προκλητικότητα θα συνεχίσει. Σήμερα είχαμε παραβιάσεις και παραβάσεις και υπερπτήσεις. Αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, όταν ήμουνα με την Ολλανδέζα συνάδελφό μου και πήγαμε στο Φαρμακονήσι και στο Αγαθονήσι και φάγαμε στο Αγαθονήσι το μεσημέρι, είχε το τραπέζι ο δήμαρχος και οι ψαράδες εκεί. Και ήταν η πρώτη υπουργός που κατέβηκε και πάτησε το πόδι στο Αγαθονήσι. Ήρθανε τουρκικά αεροσκάφη να μας παρενοχλήσουν και τους αναχαιτήσαμε. Τότε κατάλαβε ο Ολλανδής συνάδελφός μου τι συμβαίνει στο Αιγαίο.